Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης και έρχομαι να σας παρουσιάσω κάτι ιδιαίτερο. Άλλη μία κατσούνα, αλλά δεν μπορώ να αποφασίσω ποια. Έχω μία από ξύλο τρεις και μία από ξύλο ροδιάς. Εν τέλει σκέφτομαι πως αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω και τις δύο κατσούνες. Και μπορεί, ποιος ξέρει, μπορεί να καταλήξετε εσείς στο ποια είναι καλύτερη. Λοιπόν, ξεκινάω. Α, και τώρα που το σκέφτομαι, πείτε μου στο σχόλιο ποια σας αρέσει. Λοιπόν, επέλεξα αυτή πρώτη λόγω βάρους, είναι πιο βαριά και για να δούμε πόσο βαριά είναι. Από ξύλο δρύς είπαμε, ξέρουμε ότι είναι αρκετά ανθεκτικό ξύλο, άρα μας κάνει για κάθε χρήση, είναι αρκετά ανθεκτική και είναι στο 1 κιλό. Αν το βαστάει η ψυχούλα σας, μπορείτε να γίνετε μαζί σας παντού. Αυτή σίγουρα θα σας ακολουθήσει. Το ύψος της φτάνει. Για να μετρήσουμε να δούμε πόσο και έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Θα το δείτε, είναι στο 1,23. Πρέπει να φροντίσουμε, έχουμε πει, το ύψος να φτάνει περίπου λίγο πιο πάνω από τη μέση μας για να μπορούμε να την κρατάμε από την κούρμπα. Αυτή δηλαδή για μένα είναι αρκετά ψηλή και εμένα το ύψος μου είναι στο 1,75. Δείτε, έχει διπλό γύρισμα και πάρα πολύ ωραίο σκούρο χρώμα, φυσικό χρώμα. Και το κάτω μέρος είναι πιο χοντρό, βλέπετε. Λοιπόν, δείτε το γύρισμα από μέσα. Το δούμε και από την άλλη. Το γύρισμα απ' έξω. Έχει και τη δική μας υπογραφή, είναι πάνω στο σκούρο, οπότε μπορεί και να μην φαίνεται, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να το διακρίνετε. Καλή ήτανε. Καλή είναι. Δεν ξέρω για πόσο θα είναι, αν θα την προλάβετε. Όσοι ενδιαφέρεστε, μας στέλνετε μήνυμα ή μας καλείτε στο τηλέφωνο. Πάμε να δούμε την άλλη κατσούνα τώρα. 1,24. Ελάχιστα πιο ψηλή. Και το βάρος της στο 1 κιλό. Αυτή η κατσούνα είναι στο 1 κιλό. Από ξύλο ροδιάς, είναι πολύ πιο λευκό, πιο κίτρινο το χρώμα. Έχει πάρα πολύ ωραίους ρόζους. Κοιτάξτε εδώ κάτι ρόζους που κάνει. Είναι απίστευτο και είναι φυσική, δεν είναι φτιαχτό αυτό, ούτε έχει γδαρθεί. Και δείτε εδώ κάτω. Αν τη δείτε, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Το πάχος του ξύλου είναι στα 11 εκατοστά. Πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Μπορούμε να χαράξουμε και το όνομα, θα φαίνεται πάρα πολύ όμορφα σε αυτό το χρώμα, σε αυτό το ξύλο, γιατί το δρύς είναι πάρα πολύ σκούρο για να χαράξουμε όνομα. Γίνεται, δεν φαίνεται όμως τόσο εντυπωσιακά όσο φαίνεται σε αυτό το χρώμα. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλήξω ποια από τις δύο είναι καλύτερη, αλλά είμαι σίγουρος ότι εσείς μπορείτε να καταλήξετε ποια από τις δύο είναι καλύτερη. Γράψτε μου στο σχόλιο ποια θα θέλατε. Όχι απαραίτητα για να την πάρετε, γιατί πιθανότατα να μην την προλάβετε, αλλά ποια σας αρέσει περισσότερο, ποια θα χρησιμοποιούσατε. Σας χαιρετώ. Τρόπους επικοινωνίας για να έρθετε σε επαφή μαζί μας θα βρείτε στο katsounis.gr. Τι δεν σας έχω πει. Αχ, 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 αχ. Σε κάθε βίντεο τα ίδια και τα ίδια. Ναι, αλλά είναι στο τέλος του βίντεο, οπότε δεν σας κουράζω πάρα πολύ. Περιμένω παρακαλώ την εγγραφή σας στο κανάλι μου για να βλέπετε πρώτοι τα βιντεάκια μου. Χαιρετώ σας. Δύο κατσούνες. Δύο.